Να πάρουμε όλα τα τελευταία νέα και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Μανώλη Λέκα, ο οποίος είναι μαζί μας για να μας βοηθήσει έτσι λίγο να δούμε ποια είναι η εξέλιξη του καιρού το αμέσως επόμενο διάστημα. Πότε και αν περιμένουμε βροχές λοιπόν στην Κρήτη. Κύριε Λέκα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σφαγιανάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσω λοιπόν για το πότε περιμένουμε αυτές τις πολυπόθητες βροχές στο νησί μας. Βλέπουμε ότι υπάρχουν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κάποια δεδομένα για ακραία φαινόμενα. Πόσο αγγίζει και αν αγγίζει αυτό την Κρήτη και τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες μέρες? Όχι, όλα αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή ισχύουν δεν αφορούν την Κρήτη, αφορούν κυρίως τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, όπου ακριβώς λόγω αυτού του χαμηλού που για χθες περιμέναμε κι εμείς να δούμε κάποια φαινόμενα στο νησί μας, όλο αυτό δίνει μια διάσταση αστάθειας η οποία μπορεί να επηρεάσει τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο με κατατόπους, όχι γενικευμένα, κάποια έντονα φαινόμενα, τα οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν θα τα χαρακτήριζα ως μια μορφή ακρότητας η οποία θα μπορούσε να είναι τόσο επικίνδυνη όσο πολλές φορές πηγαίνει το μυαλό μας. Mm-hmm. Απλά έχουμε μάθει πλέον και θα ζούμε μέσα από αυτό το φόβο ότι και μια απλή καταιγίδα η οποία σε ένα παλαιότερο χρόνο έδινε μια ένταση και ήταν θα λέγαμε όχι τόσο επικίνδυνης μορφής, τώρα απλά και αυτή η καταιγίδα θα γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Αρκεί να σας πω ότι και χθες εδώ, προς έκπληξη όλων που προφανώς δεν το γνωρίζετε όλοι, χθες είδαμε κάποιες βροχές στο νησί μας, γιατί η Ανατολική, κατά την παράδοση, από ό,τι μου έλεγαν και οι παλιοί, συνήθως δεν θα σε απογοητεύσουν, κάποιες βροχές θα βγάλουν. Ενώ τα προγνωστικά λοιπόν δεν έδιναν βροχές και ξέρετε, είμαστε διστακτικοί, ναι, σε ένα τοπικό επίπεδο κτλ. Έδωσε λοιπόν κατά τόπους κάποιες βροχές, ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο, σε περιοχές του Ρεθύμνου και των Χανίων, αλλά με την έκπληξη τη μεγάλη να την κάνει στο οροπέδιο του Ασκήφου, όπου έδωσε 70 χιλιοστά ύψος βροχής και μάλιστα σε λίγο χρόνο, δηλαδή μια ένταση βροχόπτωσης ιδιαίτερα σημαντική. Καταλαβαίνετε ότι 70 χιλιοστά αν θα έπεφταν σε μια αστική ζώνη και με τα προβλήματα που έχουμε στις αστικές ζώνες πλέον, δυστυχώς θα δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα. Άρα βλέπετε ότι ανάλογα την περιοχή που θα συμβεί το γεγονός, ανάλογα τις δυνατότητες απορροής, έχουμε προβλήματα ή δεν έχουμε προβλήματα. Ναι, σε άλλες περιοχές είναι ευεργετικό, σε άλλες περιοχές μπορεί να είναι ευεργετικό το να πέσει αρκετό νερό, αλλά ωστόσο μπορεί να δημιουργήσει λοιπόν και προβλήματα. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες μέρες στην Κρήτη, κύριε Λέκα? Κοιτάξτε, εμείς θα έχουμε την καλοκαιρία, η οποία δεν είναι η καλή καλοκαιρία της εποχής. Θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες γενικότερα μέχρι και το Σάββατο. Θα έχουμε λίγο τους νοτιάδες, οι οποίοι νοτιάδες δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι. Νοτιοδυτικοί μόνο εδώ στα δυτικά φτάνουν σε ένταση κυρίως προς τα Πελάγη. Φτάνουν τα 4 τοπικά και τα 5 μποφόρ. Ανατολικότερα όμως η νότια τάση των ανέμων, όπως και αν εκδηλώνεται, είτε σαν νοτιάδες, νότιο ανατολικός, δεν θα έχει ένταση μεγαλύτερη από τα 2 με 3 μποφόρ. Άρα η ποιότητα γενικότερα των καιρικών καταστάσεων. Όσον αφορά βέβαια εξαιτίας του ότι υπάρχει αυτό το χαμηλό και επηρεάζει τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, δεν αποκλείεται την Παρασκευή κυρίως, Πέμπτη βράδυ και Παρασκευή, στα δυτικά, νοτιοδυτικά κυρίως της Κρήτης, δηλαδή ίσως εδώ σε περιοχές των Χανίων, άντε μέχρι και το Ρέθυμνο, τα νότια, δεν αποκλείεται να σημειωθεί καμιά τοπικού χαρακτήρα ήπια βροχή, χωρίς εντάσεις, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο. Η υπόλοιπη Κρήτη όμως γενικά θα έχει καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και κατά περιόδους κάποιες νεφώσεις. Το Σάββατο τώρα, εκείνο που περιμένουμε είναι ότι εξαιτίας του ότι η ατμόσφαιρα έχει τροφοδοτηθεί με υγρασία λόγω των νοτιάδων και λίγο των δυτικών της Παρασκευής, μακάρι να μην ήταν αυτή η δυτική της Παρασκευής, να σας πω την αλήθεια, αλλά τέλος πάντων οι νοτιάδες φέρνουν υγρασία. Ο δυτικός, εάν την αφήσει και διατηρηθεί, το βόρειο ρεύμα που μπαίνει μετά το Σάββατο μας δίνουν προς το παρόν τα προγνωστικά και μένουν ευτυχώς αυτό, ναι, ότι από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα ξεκινήσει ένα καιρικό με αυξημένες νεφώσεις, βροχές κατά τόπους και μάλιστα οι βροχές αυτές από ό,τι δείχνει κατά τόπους θα είναι ιδιαίτερα καλές, δηλαδή θα είναι σημαντικές βροχές. Αυτό θα κρατήσει από το Σάββατο το μεσημέρι προς το απόγευμα, το βράδυ του Σαββάτου και λίγο μέχρι το πρωί το μεσημέρι της Κυριακής, όπου βέβαια θα παίρνει περισσότερη τοπικότητα την Κυριακή,
τα φαινόμενα θα είναι πιο υποτονικά και θα ολοκληρώσει ο καιρός τον κύκλο του μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι, όπου θα γίνει και πάλι ήπιος με λίγο συννεφιά και καλοκαιρία. Αυτό θα είναι δηλαδή άρα, όλο. Αυτό το διάστημα. Μόνο αυτό το διάστημα, κύριε Λέκα, τουλάχιστον για τις αμέσως επόμενες μέρες μιλάμε. Ναι, είναι μικρό το διάστημα, αλλά μακάρι να εμείνουν εκεί τα δεδομένα, να δούμε επιτέλους κάποιες βροχές. Θα πέσει και σημαντικά η θερμοκρασία, να το πούμε και αυτό, γιατί και η Πέμπτη και η Παρασκευή θα δούμε πάλι τις θερμοκρασίες τους 22, 24 και 25 βαθμούς για περιοχές εκεί του Ηρακλείου, κυρίως στα βόρεια, λόγω των νοτιάδων. Αλλά από το Σάββατο θα δούμε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση βέβαια των βοριάδων. Θα μπούμε ξανά στο χειμερινό σκηνικό και θα ακούσετε βέβαια ότι ίσως για βορειότερες περιοχές προς την Εύβοια, τα Ορεινά κτλ. Εκεί θα σημειωθούν και χιονοπτώσεις. Εδώ όμως εμάς μακάρι να μείνει αυτή η υγρασία, μακάρι το βόρειο και ψυχρό ρεύμα πραγματικά να βρει αυτή την υγρασία και να μας δώσει και εμάς κάποιες βροχές. Και βέβαια όσο περισσότερες είναι στις περιοχές του νησιού μας, τόσο το καλύτερο. Άρα περιμένουμε κάποιες βροχοπτώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μένει τουλάχιστον να μείνει έτσι και τα μετεωρολογικά δεδομένα και τα μετεωρολογικά μοντέλα, κύριε Λέκα. Ελπίζουμε να παραμείνουν έτσι και ελπίζουμε να δούμε και ακόμα συχνότερα τις βροχοπτώσεις. Έχουμε φτάσει τώρα 13 Νοεμβρίου και συζητάμε για το πότε θα βρέξει. Κάτι που δεν είναι παράλογο, το έχουμε ξαναδεί, το έχετε πει κι εσείς άλλωστε και άλλες. Ναι, Έχει ξανασυμβεί, αλλά οι ανάγκες είναι μεγάλες ήδη. Το θέμα είναι να βάλουμε μυαλό με αυτό, γιατί έχουμε δημιουργήσει ανάγκες πολύ μεγαλύτερες και προσδοκίες από αυτές που μπορεί να μας επιφυλάσει η φύση. Γι' αυτό πρέπει πάντα να σχεδιάζουμε και να είμαστε προσιλωμένοι και να προσαρμοζόμαστε σε αυτά που δίνει η φύση και όχι σε αυτά που επιθυμούμε εμείς, γιατί μήπως το έχουμε παρακάνει λίγο. Νομίζω ότι πρέπει και αυτό να το επισημαίνουμε. Να πω επίσης τώρα ένα καλό, το ότι αυτό το χαμηλό που έκανε όλη αυτή την πορεία τις προηγούμενες ημέρες, άσχετα αν εμάς δεν μας ικανοποίησε στο μέτρο που θα θέλαμε, δηλαδή για τη χθεσινή ημέρα, να πούμε ότι διατάραξε ευτυχώς την όλη κατάσταση την ατμοσφαιρική και έτσι είμαστε αισιόδοξοι ότι ξεκινά η πορεία συστημάτων, ευελπιστώντας ότι κάποια στιγμή θα μας επισκεφτούν και εμάς και βέβαια εύχομαι να μην περάσουμε σε άλλες αναλύσεις περί εντάσεων ή περί... Ναι. Καταλαβαίνετε, να μην περάσουμε από την άλλη πλευρά της όχθης. Στο άλλο άκρο, τέλος πάντων, κύριε Λέκα, γιατί μας προβληματίζει και αυτό. Δηλαδή, μας προβληματίζει ή η απουσία τελείως στο κομμάτι των βροχοπτώσεων ή η ένταση, η ραγδαιότητα με την οποία μπορεί αυτά να εμφανιστούν. Ας δούμε λοιπόν να γίνεται ομαλά όλο αυτό και φυσικά το νερό και η καλοκαιρία, ξαναλέω αυτή όπως τη χαρακτηρίζετε εσείς στις βροχοπτώσεις, να έρχεται ομαλά και φυσικά να μην δημιουργεί προβλήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα και μας δώσατε έτσι την εικόνα για την εξέλιξη του καιρού.